Van D, η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε πρόσφατα πως στο ξεκίνημα της καριέρας της είχε χρησιμοποιήσει άλλο όνομα, το οποίο στη συνέχεια άλλαξε. Van D, εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό πως η γνωστή τραγουδίστρια χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και όχι το πραγματικό της όνομα. Η καριέρα της έχει ταυτιστεί με αυτό και πλέον είναι αδύνατο να το αλλάξει. Ωστόσο, μια αποκάλυψη στον Νίκο Χατζηνικολάου ήρθε να δώσει νέα τροφή για σχόλια. Η Δέσποινα Van D στο ξεκίνημα της πορείας της είχε χρησιμοποιήσει άλλο ψευδώνυμο από το σημερινό. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 25 χρόνια από τότε που η Δέσποινα Van D μας συστήθηκε δισκογραφικά για να μάθουμε με ποιο όνομα ξεκίνησε την καριέρα της. Γιατί, η αλήθεια είναι πως μέχρι τώρα, αυτό που όλοι γνωρίζαμε, είναι πως η τραγουδίστρια προκειμένου να μην μάθουν οι γονείς της ότι τραγουδάει σε σκηνή της Θεσσαλονίκης ενώ ήταν φοιτήτρια, εμφανιζόταν με άλλο επίθετο. VANDI 1200-6698 και ενώ το κανονικό της επίθετο είναι μαλαία, εκείνη το άλλαξε σε Van D. Και όπως αποκάλυψε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοποιείο, ο άνθρωπος που αποφάσισε το Van D. Ήταν ο Μάτσας Τιμίνος, όπου ξεκίνησε τα δισκογραφικά της βήματα, αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη αποκάλυψη. Έκανε και μια δεύτερη που άφησε τον Χατζηνικολάου με το στόμα ανοιχτό. Ποια ήταν αυτή το πρώτο καλλιτεχνικό όνομα που χρησιμοποίησε η τραγουδίστρια? Έλλη Μαρά, αυτό ήταν, αλλά σύντομα το άλλαξε, επειδή ειδικά με το μικρό όνομα Έλλη μπερδευόταν όταν τη φώναζαν, αφού δεν το είχε συνηθίσει και δεν γύριζε σε αυτό.